Εκ περιτροπής και μόνο από το ένα ρεύμα διεξάγεται για δεύτερη μέρα σήμερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος του Σταλού μετά τη χθεσινή κατολίσθηση. Ο όγκος της λάσπης που συσσωρεύτηκε στο οδόστρωμα είναι αδύνατο να απομακρυνθεί άμεσα και οι ειδικοί προτείνουν τη σύνταξη μελέτης για να αποφευθεί ένα νέο, πιο εκτεταμένο αυτή τη φορά φαινόμενο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η εκτίμησή μου που πήγαμε το ΙΓΜΕ σήμερα ήταν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα αυτά τα μηχανήματα, θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη αποκατάστασης του συγκεκριμένου σημείου. Υπάρχει πρόταση και από τη μεριά τη δική μου. Αν με συνεννοηθούν, θα την πω. Αν δεν με συνεννοηθούν, θα πάρουν την ευθύνη και θα κάνουν οι μηχανικοί ό,τι αυτοί αποφασίσουν. Οι παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των Χανίων είναι περιορισμένες. Έτσι, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πολλά τα προβλήματα και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που πάντως είναι ανοιχτό με τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίζουν για δεύτερη μέρα τους δρόμους από φερτά υλικά. Η πρόσβαση, η κυκλοφορία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο γίνεται κανονικά. Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις και κατολιστήσεις. Προσοχή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, διότι οι πέτρες συνεχίζουν να πέφτουν, μικρές κατολιστήσεις γίνονται. Ας προσέχουν μέχρι να περάσει ο χειμώνας. Είμαστε έτοιμοι να παρεύουμε σε κάθε σημείο του νομού. Να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητούν οι δημικοί Σάμου και Πλατανιά, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη δυτική Κρήτη. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή του Κολυμβαρίου, στην περιοχή την ευρύτερη των Βουκολιών και Ταυρονίτη και στην ευρύτερη περιοχή Γεράνη Μάλεμε. Πιο συγκεκριμένα, ο δρόμος ο κεντρικός Ταυρονίτη Παλαιόχαρα έχει υποστεί μεγάλες κατολιστήσεις και χθες το βράδυ μηχανήματα νιώταν η προσωρινή διάνοιξή του. Σε περιοχές όπως ήταν το Πολεμάρχη και άλλα χωριά όπως ήταν στο Κυπάρισο, αλλά και στη Σπηλιά γίνανε πάρα πολλές κατολιστήσεις. Πυρετοδός εργάζονταν σήμερα τα συνεργεία της ΔΕΗ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης πολλών περιοχών των Χανίων. Σταδιακά λύθηκαν και τα προβλήματα στην υδροδότηση μετά τη θολότητα που παρουσιάστηκε εξαιτίας της βροχόπτωσης στα νερά των πηγών της Αγιάς.